Στη σύντομη αυτή παρέμβαση θέλω να τονίσω το ρόλο της θρησκευτικής εκπαίδευσης, τον σπουδαίο ρόλο της θρησκευτικής εκπαίδευσης, όταν αυτή ασκείται με τρόπο ανοιχτό προς τους μαθητές και τις ποικίλες ταυτότητές τους και δεξιώνεται δημιουργικά την όποια διαφορετικότητα, πολιτισμική, γλωσσική και θρησκευτική στο σύγχρονο σχολείο. Θα εστιάσω στο ότι ο διαχωρισμός των μαθητών, αναλόγως με τα θρησκευτικά ή μη πιστεύω τους, είναι ένας διαχωρισμός ξεπερασμένος για το σύγχρονο σχολείο, ένας διαχωρισμός που, όπως έχει αποδειχθεί, εγκυμονεί και κινδύνους, διότι διαπλάθει με μονομέρεια τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο μαθητής, αλλά και ο εκπαιδευτικός, την παρουσία του στην κοινωνία. Προτείνω από την έως τώρα εμπειρία μου, στη δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη συμπερίληψη όλων των μαθητών και φοιτητών με σκοπό την απόκτηση γνώσεων εκατέρωθεν, την άσκηση στο διάλογο και τη δημιουργική αποδοχή της όποιας διαφορετικότητας, αλλά και την πρόσκληση για επικοινωνίες και εξέβρεση από κοινού λύσεων σε ποικίλα προβλήματα της καθημερινότητας. Θα κλείσω αυτή την μικρή τοποθέτηση με λίγα παραδείγματα, τόσο από τη δευτεροβάθμια όσο και τριτοβάθμια εκπαίδευση, παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η συμμετοχή όλων και όχι οι διαχωρισμοί είναι προς όφελος όλων, αν και χρειάζεται κυρίως να αρχίσει κανείς από την εκπαίδευση, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και όχι σε λίγες περιπτώσεις και από την εκπαίδευση των γονέων εκ νέου, της επιμορφώσης των γονέων. Πολλές συζητήσεις γίνονται για το ρόλο και τη φυσιογνωμία της θρησκευτικής εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο κατά τα τελευταία χρόνια. Πολλά και διαφορετικά είναι και τα προγράμματα σπουδών στις ευρωπαϊκές χώρες, προγράμματα που απηχούν την ιστορία, τις εκπαιδευτικές πολιτικές αλλά και τις σχέσεις του κράτους με την Εκκλησία και τις διάφορες άλλες θρησκευτικές κοινότητες εντός των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών. Είναι λογικό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Διαφοροποιήσεις οι οποίες αντανακλούν είτε εκπαιδευτικές πολιτικές συμπερίληψης μεγάλων πληθυσμών με διαφορετικά εθνικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά εντός χωρών με προϋπάρχον κυρίως αποικιοκρατικό παρελθόν, όπως στην περίπτωση της Αγγλίας, ή διαχωρισμού των μαθητών ομολογιακός και θρησκευτικός, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας, με μεικτό πληθυσμό καθολικών και προτεσταντών και με επί πολλούς αιώνες μεγάλα προβλήματα στον κοινό δημόσιο χώρο, λόγω ακριβώς αυτού του θρησκευτικού ομολογιακού διαχωρισμού στην γερμανική κοινωνία. Τα τελευταία έτη παρατηρείται, παράλληλα με τα εθνικά προγράμματα σπουδών για τη θρησκευτική εκπαίδευση, να εντάσσονται σε αυτά όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικώς με τους τρόπους συμπερίληψης όλων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις, με δημοκρατική στην πράξη και εντός του σχολείου αναγνώριση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, αλλά και του σεβασμού των δικαιωμάτων του μαθητή. Πολλές οδηγίες δηλαδή που καλούνται να γίνουν κτήμα του σχολείου του μέλλοντος, αλλά και του παρόντος, και να μετατραπούν από οδηγίες σε δεξιότητες και πράξη. Να βρούμε την ουσία, αυτό που είπε η προλαλήσασα, η αγαπητή Γκέλη. Σε πολλά από αυτά αναφέρθηκαν ήδη οι προηγούμενοι ομιλητές. Για τον λόγο αυτόν παρατηρείται, παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της Γερμανίας, πέραν της ιδιαιτερότητας του ίδιου του γερμανικού εκπαιδευτικού μοντέλου, στο οποίο τα προγράμματα σπουδών μπορούν να διαφέρουν από το ένα ομόσπονδο κρατήδιο στο άλλο, η συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών, ενωτήτων που αφορούν στη διδασκαλία άλλων θρησκειών, αλλά και θεμάτων που αφορούν στη συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στη θρησκευτική και πολιτισμική ετερότητα, ενώ από το 2011 έχει ενταχθεί και το μάθημα της Ισλαμικής θρησκευτικής εκπαίδευσης για πολλούς μουσουλμάνους μαθητές. Συνολικώς ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Γερμανίας είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω σήμερα. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, μια χώρα χωρίς μεγάλες πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις μέχρι πρόσφατα, συνέβη το εξής παράδοξο. Το υποχρεωτικό μάθημα των θρησκευτικών διέγραψε εντός του δημοσίου σχολείου μια πορεία ανάλογη της ιστορίας, της θρησκείας και της πολιτικής της χώρας, ανοιγόμενο πέραν της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, σταδιακά, σε θέματα θρησκευτικής και πολιτισμικής ετερότητας και κατάρτισης, κυρίως δε τα τελευταία χρόνια με τα προγράμματα σπουδών και τους φακέλους του μαθήματος των θρησκευτικών, κυρίως από το 2014 έως τα τέλη του 2018, αρχές του 2019, όταν ξαφνικά έγινε μια στροφή οπισθοχώρησης με τρόπο που δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν για το μάθημα.
μια στροφή η οποία έλαβε υπόψη της το ομολογιακό γερμανικό μοντέλο, αρκετών όμως δεκαετιών πριν, από μέρος των εισηγητών της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και άνοιξε έτσι έναν δύσβατο δρόμο για το σχολείο της σύγχρονης Ελλάδας. Δύσβατο διότι φέρει για πρώτη φορά το θέμα του διαχωρισμού των μαθητών εντός του μαθήματος των θρησκευτικών βάσει θρησκεύματος, κάτι το οποίο δεν υπήρχε έως τώρα. Και διότι για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά πρακτικά της χώρας εισηγείται το ανώτατο δικαστικό όργανο για το χαρακτήρα ενός μαθήματος και μάλιστα των θρησκευτικών με τρόπο ομολογιακό και μη συμπεριληπτικό στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα στην Ελλάδα. Μιας Ελλάδας, της οποίας ο δημόσιος χώρος έχει αλλάξει δραματικά την τελευταία 20ετία και η οποία καλείται αφενός με να μορφώσει και πολλά παιδιά προερχόμενα από διαφορετικά πολιτισμικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα και αφετέρου να βοηθήσει το κάθε παιδί, αλλά και τον κάθε δάσκαλο και τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας να βρει τρόπους δημιουργικών στάσεων, συμπεριφορών και απαντήσεων σε ποικίλα προβλήματα, προκλήσεις και ερωτήματα στο παρόν, εδώ και τώρα. Αν όμως αφήσουμε στην άκρη αυτό το παράδοξο που συνέβη και πιάσουμε το μάθημα έτσι όπως είναι και υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, το ερώτημα που επανέρχεται για τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή είναι τι θα κάνουν. Πώς θα αξιοποιήσουν την περιβόητη ώρα του μαθήματος των θρησκευτικών, δάσκαλος και μαθητές. Χρησιμοποιώ πληθυντικό πρόσωπο, διότι και στο μάθημα αυτό, όπως και στα άλλα μαθήματα, η συμμετοχή και διάδραση μεταξύ μαθητή και δασκάλου, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, είναι το πρώτο βήμα για την απόκτηση ουσιαστικών δεξιοτήτων, με πρώτη αυτή της αποδοχής του μαθητή από τον δάσκαλο και την απόδειξη της αποδοχής αυτής με την άσκηση στο διάλογο. Το μάθημα λοιπόν των θρησκευτικών μπορεί να δημιουργήσει μια κουλτούρα, ένα έθος, μια συνήθεια διαλόγου και σεβασμού στην αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου με αφορμή τη θρησκεία, τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την ιστορία και πολλά άλλα ακόμη, μια συνήθεια διαλόγου η οποία θα αποκτηθεί σταδιακά και δυναμικά. Αυτή η τόσο βασική δεξιότητα δεν υφίσταται από μόνη της, αλλά χτίζεται, δημιουργείται εντός του σχολείου και του σπιτιού βεβαίως του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Αν στον διάλογο προσθέτει ο δάσκαλος και τη γνώση και αν σε αυτή τη διαδικασία απόκτησης γνώσης συμμετέχουν και οι μαθητές με τις διαφορετικές προσωπικές τους αναφορές, με τρόπο δημιουργικό και συμπεριληπτικό εντός της τάξης, τότε έχουμε επιτύχει ήδη το μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής μας αποστολής. Έτσι, για ένα ανοιχτό και συμπεριληπτικό μάθημα των θρησκευτικών και μιλώντας για τις θρησκείες και τους πολιτισμούς του κόσμου στο σύγχρονο σχολείο, χρειάζεται πρώτον να συμπεριλάβουμε όλους τους μαθητές στη μαθησιακή διδασκαλία, θρησκευόμενους, αθρίσκους, αγόρια και κορίτσια, δυναμικούς και πιο ντροπαλούς ή αποστασιοποιημένους μαθητές. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ένταξης και αγαστής διαδικασίας συνύπαρξης εντός της τάξης. Τρίτον, να τους εξασκούμε στις δυνατότητες του διαλόγου, αφήνοντάς τους χώρο να εκφραστούν. Τέταρτον, να αναζητήσουμε ποικίλα μέσα έκφρασης και διαδραστικών δραστηριοτήτων και αφορμών προς συζήτηση και επίλυση απορειών, αλλά και συζήτηση στερεοτυπικών διατυπώσεων. Και πέμπτον, να χτίζουμε τις γνώσεις τους για το αντικείμενο του μαθήματος, διευρύνοντάς τες σιγά-σιγά, αλλά σταθερά. Είναι πολλά τα παραδείγματα τα οποία μπορεί να επικαλεστεί κάποιος για το πώς το επιτυγχάνουν αυτό πολλοί συνάδελφοι θεολόγοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όπως είναι επίσης και αρκετά τα αντίθετα παραδείγματα, πώς δηλαδή κατορθώνουμε εμείς οι θεολόγοι να απομακρύνουμε τα παιδιά από το μάθημα και την τάξη. Και όμως, το ζητούμενο δεν είναι για έναν δάσκαλο να αποδείξει τη θρησκεία του ή μη στους μαθητές και να καλέσει τους μαθητές να πράξουν το αντίστροφο, αλλά το πώς θα ασκήσει μια διαδικασία ανοιχτή και συμπεριληπτική, όπου και αυτή η διαδικασία μπορεί να έχει πολλούς τρόπους, πολλά εργαλεία, παιδαγωγικά, ανθρωπιστικά, θεολογικά, καλλιτεχνικά, εντός και εκτός της τάξης, ξεπερνώντας διδακτισμούς, εύκολους ευσεβισμούς και ηθικισμούς. Για να το πετύχει αυτό, αρκεί να δώσει δημιουργική έκφραση στις ποικίλες φωνές της τάξης του,
διατηρώντας τον εξέχοντα ρόλο του μαέστρου σε περιπτώσεις δυσκολιών και συγκρούσεων, αλλά και για να δίνει και έναν ευχάριστο τόνο σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και να δίνει κυρίως το αίσθημα της ασφάλειας στους μαθητές εντός της τάξης και παρά τις όποιες ετερότητες υπάρχουν. Αυτές οι ετερότητες να τις δεξιωθεί ο ίδιος ο δάσκαλος ως κάτι το δυναμικό και κατεξοχήν θετικό για την τάξη του. Παρόμοια, εν μέρη, είναι και τα πράγματα στο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου. Εδώ βέβαια τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα η απόκτηση γνώσης, εισαγωγική μεν, αλλά απαιτητική ως προς το εύρος της, για την ή τις θρησκείες και τους πολιτισμούς των άλλων, εν προκειμένου του διπλανού μας. Από την έως τώρα εμπειρία της άσκησης του διαθρησκειακού διαλόγου στο τμήμα θεολογίας, για έκτη πια δεκαετία, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, με τη συμπερίληψη και πολλών μουσουλμάνων φοιτητών στο μάθημα, αλλά και χριστιανών από άλλες χώρες του κόσμου, και βέβαια και φοιτητών που δεν προτάσουν καμία θρησκευτική ταυτότητα, πώς αλλάζει ο τρόπος εκφοράς του μαθήματος, της διδασκαλίας. Το ίδιο ισχύει και για τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο. Όταν μιλάς για τον άλλον, πάντα με σεβασμό, αλλά χωρίς να είναι παρόν, είναι μια διαδικασία σχετικά εύκολη. Όταν όμως μιλάς για τον άλλον, ενώ είναι παρόν ή παρούσα, είναι μια διαδικασία δημιουργική που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και δεν είναι πάντα εύκολος ο διάλογος από τη μεριά των φοιτητών, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που και ο διδάσκων ή η διδάσκουσα συλλαμβάνει τον εαυτό του να τοποθετείται στερεοτυπικά απέναντι στο εμείς και οι άλλοι. Οι χειρισμοί βέβαια και οι διαπιστώσεις αυτές είναι μέρος της διδακτικής διαδικασίας και ακριβώς καλούνται όλοι οι συμμετέχοντες να συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους θέτουν τις ερωτήσεις και εκφράζονται για τον άλλον, αλλά και για τον εαυτό τους. Στερεότυπα, θέσφατα, κατανόηση των ορίων για τη θρησκεία του καθενός, γνώση των βασικών τρόπων εκδήλωσης της θρησκευτικότητας από τους ίδιους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, είναι ορισμένα μόνον επί των οποίων επικεντρώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό του διαθρησκειακού διαλόγου, στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τα τελευταία χρόνια κάναμε δύο μεγάλα βήματα. Βήματα που έφεραν κοντά τη διδακτική πράξη με την κοινωνία και σμίκριναν τις αποστάσεις. Στα αυτά τα βήματα, βέβαια, αρρωγή μας ήταν και συνάδελφοι και από άλλα τμήματα, και έτσι είχαμε και την ευκαιρία να γνωριστούμε πολύ καλά και με τον Μάριο τον Κουκουνάρα τον Λιάγκη, ο οποίος μας φιλοξενεί σήμερα, αλλά και με τον Άγγελο τον Βαλιανάτο και με άλλους βέβαια ανθρώπους με τους οποίους έχουν χτιστεί σχέσεις ανεκτήμητες. Πρώτον, εκπονίζαμε διαπολιτισμική θρησκευτική επιμόρφωση θεολόγων και ιεροδιδασκάλων στη Δυτική Θράκη το έτος 2014-2015 με 450 ώρες επιμόρφωσης. Για πρώτη φορά έγινε τέτοια προσπάθεια συνάντησης θεολόγων και ιεροδιδασκάλων στην εν λόγω περιοχή. Η επιμόρφωση αυτή, πέραν των πολλών και πλούσιων έτσι, εμπειριών που μας προσέφερε και πιθανώς να αφήσαμε και εμείς τους επιμορφούμενους, μας άνοιξε το δρόμο για το δεύτερο μεγαλύτερο βήμα, που είναι η έναρξη του προπτυχιακού προγράμματος μουσουλμανικών σπουδών στο τμήμα θεολογίας, ενός προγράμματος που εξασκεί από το 2016 και εντεύθεν, ενός προγράμματος που εξασκεί σε θέματα θρησκείας και θεολογίας τόσο του Ισλάμ όσο και της Ορθόδοξης κυρίως χριστιανικής θεολογίας, αλλά και ευρύτερα και των άλλων θρησκειών, με πνεύμα επιστημονικό, ασκεί σε θέματα διαθρησκειακού και διαπολιτισμικού διαλόγου, αλλά και σε γλώσσες, γιατί η γλώσσα είναι ένα εργαλείο, και το επιστημονικό αλλά και πρακτικό, τα αραβικά και τα περσικά, παράλληλα με τη διδασκαλία των εβραϊκών, βιβλικών αλλά και σύγχρονων, που διδάσκονται στο τμήμα συστηματικά από διάφορους διδάσκοντες και βέβαια και την κοινή ελληνιστική, τη γλώσσα της Βίβλου. Ο δρόμος λοιπόν προς τη συνάντηση είναι μακρύς και συνεχής. Και πριν τελειώσω αυτή την εισήγηση, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε λίγο και τις εμπειρίες μας, να καταθέσω τις εμπειρίες μου από τον τελευταίο 1,5 χρόνο με την τηλεκπαίδευση, ο οποίος ήταν ένας χρόνος ήταν προκλητικός. Δεν θα εστιάσω τόσο στη δυσκολία της πανδημίας, όσο της τηλεκπαίδευσης αυτής καθεαυτής.
Είναι δύσκολη η τηλεκπαίδευση. Είναι δύσκολη η τηλεκπαίδευση γιατί όταν επιμηκύνεται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, χάνεις την επικοινωνία με τους φοιτητές. Ενώ βλέπεις όπως καλή ώρα, τώρα βλέπω τον εαυτό μου, αλλά δεν βλέπω εσάς, αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία. Και ενώ βλέπεις ότι είναι συνδεδεμένο 80 ή 100 άτομα στο μάθημά σου, στην πραγματικότητα μπορεί να σε ακούνε 20 άτομα και μόνον και μέσα στις πολλές ώρες διδασκαλίας να μιλούν συνεχώς τα ίδια και τα ίδια άτομα. Επίσης, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πολλές δυνατότητες που προσφέρονται αυτή τη στιγμή στους φοιτητές, αλλά και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναπτύσσονται οι μεταξύ τους συνομιλίες, οι οποίες όχι σε λίγες περιπτώσεις είναι συγκρουσιακές και εκεί πέρα δεν υπάρχει αποφόρτιση που μπορεί να βρεθεί εντός του περιβάλλοντος, της τάξης, του αμφιθεάτρου και της ουσιαστικής παρέμβασης και συνομιλίας και με τον δάσκαλο αλλά και με τους άλλους φοιτητές. Οπότε δημιουργήθηκαν νομίζω πολλές δυσκολίες, τις οποίες δεν ξέρω κατά πόσο ακόμη είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν ξέρω ποια θα είναι τα περιβάλλοντα τα οποία θα μας καλέσουν να μιλήσουμε για αυτές τις δυσκολίες. Και βέβαια θα πρότεινα από εδώ και πέρα, όταν με το καλό επιστρέψουμε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ήδη έχουν επιστρέψει στις τάξεις οι δάσκαλοι και τα παιδιά, όταν με το καλό επιστρέψουμε και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να διατηρήσουμε μεν τον υβριδικό χαρακτήρα της διαδικτυακής επικοινωνίας για όλους όσοι δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά μας και έτσι να μην χάνουν τα μαθήματά τους, αλλά παραλλήλως να δούμε τι μας έχει αφήσει όλο αυτό και πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία, η ανθρώπινη επικοινωνία, η γλώσσα του σώματος, όταν δεν υπάρχουν και άλλες γλώσσες έκφρασης, την οποία αν την χάσουμε θα οδηγηθούμε σταδιακά και γρήγορα και σε ένα είδος νέου απανθρωπισμού. Σας ευχαριστώ πολύ.